Οι πυραυλικές δυνάμει τη Ρωσία ανέπτυξαν σε σιλό εκτόξευση στη Νότια Ρωσία ένα διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο εξοπλισμένο με το υπερ-υπερεχητικό όχημα ολίσθηση Avantgard, που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή σύμφωνα με εκπομπή του τηλεοπτικού διάβλου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα την 5η 16 Νοεμβρίου ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δημιουργία του υπερηχητικού οχήματο ολίσθηση Avantgarde το 2018, λέγοντα γι' αυτό πω απαντά στην ανάπτυξη εκ μέρου των ΗΠΑ μια νέα γενιά όπλων και ενό Αμερικανικού συστήματο πυραυλική άμυνα, το οποίο το Avantgarde μπορεί να διαπεράσει. Καθώ πλησιάζει τον στόχο του, το όχημα ολίσθηση Avantgarde αποσπάται από τον πύραυλο και μπορεί να κάνει απότομου ελιγμού εκτό τη πορεία του πυραυλού και με υπερηχητικέ ταχύτητε, οι οποίε φτάνουν έω και 20 επτά φορές την ταχύτητα του ήχου, περίπου 34.000 χιλιόμετρα ανά ώρα, σε αποστάσεις μέχρι και 2.500 χιλιόμετρα. Το τηλεοπτικό κανάλι Σβέζιντα, που ανήκει στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, μετέδωσε εικόνε ενό βαλιστικού πυράβλου να μεταφέρεται σε σιλό εκτόξευσης, να υψώνεται αργά σε κάθε τη θέση και στη συνέχεια να κατεβαίνει μέσα στο σιλό στην περιφέρεια Όρενμπουργκ κοντά στο Καζακστάν. Η Ρωσία είχε αναπτύξει τον πρώτο εξοπλισμένο με τον Αβανγκάρντ πυραυλό τη το 2019 στην ίδια εγκατάσταση στο Όρενμπουργκ. Η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε, μακράν οι μεγαλύτερε πυρηνικέ δυνάμει, έχουν αμφότερε εκφράσει τη λύπη του για την κατάρρευση συνθήκων για τον έλεγχο των εξοπλισμών, με τι οποίε είχε επιβραδύνθει η κούρσα των εξοπλισμών κατά τον ψυχρό πόλεμο και μειωθεί ο κίνδυνο ενό πυρηνικού πολέμου. Εν τούτης, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία και η Κίνα αναπτύσσουν ένα φάσμα νέων οπλικών συστημάτων περιλαμβανομένων υπερηχητικών.